Χαίρετε, χαίρετε. Είδες εγώ, σε βάζω. Τι θα μου, σαν τους άλλους. Πέρασα αρκετές δύσκολες ώρες. Δηλαδή, με το μυαλό μου εκεί ήμουνα. Έλατε, δεν σε ξέρω. Έχω να πάω καιρό με την μπασκετική ομάδα του ΠΑΟΚ, είναι αλήθεια. Που να κάναμε παρέα. Ναι. Η πρώτη μου δημοσιογραφική αποστολή στο εξωτερικό είναι φυσικά με την μπασκετική ομάδα του ΠΑΟΚ. Πρωτοχρονιά του 96. Πρωτοχρονιά του 96. Το θυμάμαι ακόμα δηλαδή και το πώς έλξε και το παιχνίδι και στην Κροατία, στο Ζάγκρεπ. Και τώρα ναι, θα το ήθελα πάρα πολύ. Αλήθεια, θα το ήθελα πάρα πολύ. Δεν γίνεται για άλλους λόγους. Αλλά έχει πολύ μεγάλη διάθεση. Υπάρχει πολύ, πολύ θετικό κλίμα. Όπως βλέπετε, αυτή είναι και η πρώτη επιτυχία του φετινού ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, ότι έφερε τον κόσμο. Ναι. Και εδώ στο γήπεδο έχει κόσμο και στα εκτός έδρας πηγαίνουν αρκετοί, ταξιδεύουν από Ελλάδα. Μεγάλη διάθεση τώρα να πάνε στη Λιθουανία, όλοι συνειδητοποιημένοι, ξέρουν ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει πολλές πιθανότητες. Είναι καλύτερος αντίπαλος, προφανώς, και παίζει και στην έδρα του. Αλλά συμπαράσταση, στο κάτω-κάτω ζήτησε και ΚΑΕ, βοηθήστε. Για να μην ταλαιπωρηθεί η ομάδα. Γιατί όσες πιο πολλές συμμετοχές και χρήματα βοηθούν και για να φύγει το τσάρτερ, το οποίο πράγματι έκλεισε οι 100 πόσες θέσεις είχε για τους φιλάθλους, έκλεισε σε λίγες ώρες. Ο ΠΑΟΚ που εντάξει τώρα και αυτό πάλι, Κυριακή βράδυ ΠΑΟΚ Περιστέρι, Τρίτη βράδυ Βίλνιους ΠΑΟΚ στη Λιθουανία. Τρέχα γύρευε. Εντάξει, και αυτό τώρα δεν στέκει. Όχι. Ούτε 48 ώρες. Και μεταξύδι σε άλλη χώρα. Παίζει και το Περιστέρι, επειδή εντάξει. Ναι, και το Περιστέρι έχει παιχνίδι, ναι. Εκείνη είναι Τρίτη και αυτή η Τετάρτη. Νομίζω Τετάρτη. Τετάρτη νομίζω το Περιστέρι, ναι. Τέλος πάντων, τα ποδοσφαιρικά πώς πάνε. Ποδοσφαιρικά, ναι. Τώρα το κακό είναι ότι δεν έχουμε αποστολή. Ο ΠΑΟΚ παίζει αύριο το βράδυ στις 8 με τον Όφη. Αναμένεται. Εντάξει, δεν έχει σίγουρα το Λίρατζι, δεν έχει το Γκούρτιτς. Δεν έχει τον Φιλίπε Σοάρες, δεν έχει τον Τσαούσι, τον Ελ Καντουρί. Είναι αρκετές απουσίες, αλλά νομίζω ότι είναι και σε καλή κατάσταση. Έχει λύσεις, έχει ένα βασικό κορμό, είναι σε φόρμα. Και εκεί λογικά θα έχουμε πολύ κόσμο αύριο στο γήπεδο, πάνω από 20.000 φιλάθλους, γιατί όλο αυτό βγαίνει και φέρνει και κόσμο στο γήπεδο, η αγωνιστική άνοδος. Το όραμα το ότι κάτι μπορεί να γίνει και φέτος μεγάλο σε διεκδίκηση στόχων. Γενικώς έχει πολλά καλά ο ΠΑΟΚ γύρω-γύρω. Ναι, okay, έχει και τα προβλήματά του με τους τραυματισμούς. Δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί ο Τάισον, άρα προφανώς οι όλες ετοιμασίες πηγαίνουν για αύριο για τον Βραζιλιάνο, που σήμερα έχει και γενέθλια, γίνεται 35 ετών. Και νομίζω ότι αν έχει κυλήσει καλά η προπόνηση που τελείωσε πριν από λίγο, δύσκολο να ξεφύγουμε και από το βασικό κορμό του ΠΑΟΚ στο αυριανό μάτς. Μετρημένα κουκιά. Και με τη λογική του Λουτσέσκο ότι δεν βλέπει πιο μπροστά και βλέπει μόνο το αυριανό. Ήδη θυμίζω ότι Τετάρτη βράδυ 8.30 έχουμε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός για το κύπελο. Λογικά με τον Κοτάρχη, τον Ίγκασον, τον Κουλιαράκη, τον Σάστρε, τον Ράφα Σοάρες, τον Ντόγκλας, τον Σβάμπ, Κωνσταντέλια, Νάρεϊ και Ζίφκοβιτς και τον Ολιβέιρα στην επίθεση. Αυτή θεωρείται τη συγκεκριμένη περίοδο η καλύτερη εντεκάδα του ΠΑΟΚ, ο οποίος Τετάρτη προφανώς θα έχει, μάλλον ο στόχος είναι να έχει και τον Φελίπε Σοάρες μια λύση ακόμα στο κέντρο. Κάπου σε αυτές τις ημέρες επόμενες θα αρχίσει να μπαίνει και ο Τάισον. Μάλλον στο τρίτο μάτσο του Παναθηναϊκού θα είναι παρόν και ο Ελ Καντουρί, ίσως και ο Τσαούσης. Και εντάξει, θα δούμε τι άλλο θα προκύψει σταδιακά, για να αντιμετωπιστεί. Ο ΠΑΟΚ που σίγουρα κινείται για φόρ, με ποια έννοια, ενημερώνεται, ψάχνεται. Υπάρχουν εισηγήσεις και από την ομάδα και από τον Λουτσέσκου προς τον ιδιοκτήτη, για δανεικούς κυρίως ποδοσφαιριστές στην ηλικιακή ομάδα, τη γνωστή του ΠΑΟΚ 23-28. Αλλά όχι κάποια σιγουριά ότι θα κάνει κίνηση. Πάντως είναι σε μια φάση που ψάχνεται. Μάλιστα.
Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ενημέρωσε ότι είναι υπό διάσκεψη υπό του Γιώργου Σαββίδη που εκδικάστηκε από τον Δεκέμβριο. Mm-hmm. Ξέρω άρα καλά στον ΠΑΟΚ ότι αναμονή είναι ικανή ακόμα και την ημέρα του ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός λίγο πριν το εσέντρα να βγάλουν απόφαση όπως και την άλλη φορά. όλα γίνονται. Δεν ξέρω. Και αυτά μέχρι στιγμής